Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές. Είχαμε μιλήσει και την Παρασκευή, αυτό έλεγα μόλις τώρα. Περιμένουμε μια ημερομηνία για τον Πολύμηλο, αλλά περιμένουμε και αύριο την σύσκεψη στην Αθήνα. Χρήστο, εχθές εμείς, καθότι πλησιάζει τέλος του μήνα και σκάνε επιταγές, γραμμάτια κτλ. Ναι. Επισκεφθήκαμε το γραφείο του βουλευτή. Mm-hmm. Και διεμηνήσαμε μέσω των εκπροσώπων εδώ και των ανθρώπων που εργάζονται εκεί και του μετέφεραν ότι είμαστε εκεί. Ο ίδιος ήταν στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και μας διεμήνησε βεβαίως τον κύριο Γεραπετρίτη. Ναι. Ο οποίος του είπε ότι σε 48 ώρες από εχθές το μεσημέρι, ναι, θα του πει για το πώς θα λυθεί το ζήτημα. Μάλιστα. Είναι η τελευταία ευκαιρία που τους δίνουμε και η τελευταία υπομονή που κάνουμε. Αύριο στις 10 το πρωί θα είμαστε στα κτέλα απέναντι από το γραφείο του, όλοι οι απολυμμένοι και όλοι οι αυτοκινητιστές, σε μια ειρηνική διαμαρτυρία έως και την μία που θα πάρουμε την απάντηση του κυρίου Γεραπετρίτη. Αύριο λοιπόν να εξηγήσουμε, Νίκο, ότι θα γίνει στην Αθήνα πρώτα-πρώτα και θα έρθουμε και εδώ τι θα γίνει. Ναι. Τι θα γίνει στην Αθήνα αύριο, ότι... Αύριο θα έχει την οριστική απάντηση ο κύριος Τσιγκαλάκης από τον κύριο Γεραπετρίτη για το πώς θα λυθεί το ζήτημα. Για τα επιπλέον χρήματα που πρέπει να δώσει το κράτος ώστε να εξοφληθείτε κι εσείς και οι υπόλοιποι. Μπράβο. Και εμείς τη μία το μεσημέρι η Επιτροπή μας θα επισκεφτεί το γραφείο του βουλευτή για να πάρουμε αυτή την απάντηση. Είτε είναι αρνητική είτε είναι θετική. Σε περίπτωση άρα που... λοιπόν από το πρωί εσείς αύριο Τετάρτη, που είναι και μια δύσκολη μέρα για την πόλη λόγω λαϊκής και κυκλοφοριακά. Θα όχι, είστε... εμείς δεν θα δημιουργήσουμε κανένα θέμα στην κυκλοφορία. Θα είστε με φυσική παρουσία, όχι με φορτηγά. Ναι, ναι. Εντάξει. Όχι, 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 εντάξει, τίποτα. Εντάξει. Θα είμαστε με τα πόδια, θα είναι μια ειρηνική διαμαρτυρία, εντάξει, δεν θα κλείσουμε εντάξει κανένα δρόμο, δεν θα δημιουργήσουμε εντάξει κανένα θέμα στους πολίτες. Απλά θα περιμένουμε τη μία το μεσημέρι. Άρα από λοιπόν την όλοι... που θα πάρουμε θα εξαρτηθούν πολλά. 160 άτομα θα είστε αύριο έξω από το γραφείο του κ. Τσιγκαλάκη, περιμένοντας τις απαντήσεις από την Αθήνα. Το συντριπτική πλειοψηφία θα είμαστε εκεί, ναι. Η συντριπτική πλειοψηφία. Υπάρχει ναι λοιπόν η υπόσχεση από τον κύριο Γεραπετρίτη ότι θα δώσει λύση στο αίτημά σας. Ποιο είναι το αίτημά σας? Να αυξηθούν τα εκατομμύρια, τα 35 που δίνει τώρα το κράτος προς τη Λάρκο για να λειτουργήσει, να φτάσουν τουλάχιστον νομίζω τα 50, αν δεν κάνω λάθος, είναι το αίτημα. Χρήστο, λέμε το εξής απλό. Αφού αυτό είναι ένα άτοκο δάνειο, μια διευκόλυνση μέχρι ναι να πάει σε ιδιωτικοποίηση και ότι τα χρήματα ναι θα πάρει πίσω το δημόσιο. Τότε αφού από τα 35 θα κάνει 51 για να λήξει το θέμα. Για να λήξει και το δικό σας θέμα με τα οφειλόμενα σε εσάς και... Μα και για να μπορέσει να γίνει η εγκαθάριση και η λειτουργία. Διαφορετικά δεν θα λειτουργεί χωρίς εργολάβους. Και αν έχω στο μυαλό σου θα βάλουν άλλους εργολάβους, πλανώνε πλάνιντρα. Γιατί αυτή την ώρα πρέπει να πούμε ότι δεν λειτουργείτε, έτσι δεν είναι, Νίκο? Όχι, δεν εργαζόμαστε. Τουλάχιστον η εταιρεία η οποία αφορά την αποκάλυψη και είναι το ξεκίνημα του έργου. Ναι. Αλλά και το τελείωμα που είναι εάν η μεταφορά, δεν δουλεύει το ξεκίνημα του έργου, η αποκάλυψη, πώς θα δουλέψουν οι υπόλοιποι, με τι? Μα δεν δουλεύει και η μεταφορά, οπότε δεν μεταφέρεται καν μετάλλευμα. Ναι, 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 και το οξύμορο και το λίγο πονηρό είναι πως δεν ζητάνε, δεν θέλουν μετάλλευμα. Γιατί αν είχαν ανάγκη για μετάλλευμα θα πλήρωνα. Οπότε δεν ξέρω τι γίνεται. Αύριο πάντως θα ξεκαθαρίσει το οποίο. Αν αύριο δεν δοθεί αυτή η λύση που περιμένατε, Νίκο, εγώ εύχομαι να συμβεί το αντίθετο φυσικά. Αν δεν γίνει, τότε ποια είναι η απόφαση σας? Έχετε ήδη την απόφαση? Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Καθότι ο δικαστικός επιμελητής την Παρασκευή που είναι τέλος του μήνα, το αργότερο Τρίτη μετά την Καθαρά Δευτέρα, θα επισκεφτεί τα σπίτια αλωνών. Επομένως, αυτή η πίεση που θα δεχτεί από τον δικαστικό επιμελητή ο καθένας θα πρέπει να τη μεταφέρει κάπου. Μάλιστα. Είναι φυσικό επακόλουθο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, Χριστό. Είμαι πιο ξεκάθαρος δεν μπορώ να είμαι. Και ξέρεις από έναν άνθρωπο που τα έχει χάσει όλα και δεν έχει να χάσει κάτι άλλο, να το φοβάσει. Εμείς δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Θέλουμε η εταιρεία να συνεχίσει να λειτουργεί. Είναι το οξυγόνο του νομού μας. Οπότε, αν δεν μπορείτε να καταλάβετε, εσείς πρέπει να φέρετε μια τροπολογία για ένα νομό της Καστοριάς, το Σεβίου και της Κοζάνης, της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ, τότε στα έξι της μοίρας σας. Τότε θα είστε η ηθική αυτούργοι για όσα συμβούν. Νίκο, για την απόφαση που είχατε πάρει με τα Σέρβια μαζί για τον Πολύμηλο και τα Διόδια. Ναι, αύριο μετά την συνάντηση που θα έχουμε εδώ με τον κύριο Τσιγκαλάκη και από την απάντηση που θα μας δοθεί, θα βρεθούμε πάλι με τα συντονιστικά όργανα Σερβίου και Κοζάνης για να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Άρα λοιπόν. Σε περίπτωση που θα λυθεί το ζήτημα. Δεν θα προχωρήσετε σε αυτή την κίνηση. Σε περίπτωση όμως που δεν λυθεί αυτό το ζήτημα, τότε ένα από τα μέτρα που θα λάβετε είναι να κλείσετε τον Πολύμηλο και τα Διόδια. Δεν θα τον κλείσουμε. Απλά θα ξαπλώσουμε κάτω στην άσοδο. Και ας έρθει ο κύριος Αγγελέας, μας πάει αυτόφορο. Τι να πάθουμε χειρότερο. Τουλάχιστον εκεί σε αυτόφορο θα μας ταΐζουν κιόλας, γιατί σπίτι δεν έχουμε να πάρουμε.
Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε λοιπόν και αύριο. Και αύριο και τις επόμενες μέρες. Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Γεια σου, Χριστίνα.